βρισκόμαστε στην πέμπτη μέρα της 29ης συνάντησης ερασιτεχνικών θειάσων Αιγαίου που πραγματοποιείται στην Πάρο. Πραγματικά είναι ένα πολύ σπουδαίο γεγονός που ενώνει όλο το Αιγαίο, αλλά αυτή τη φορά ένωσε και όλη την Πάρο. Ο Δήμος Πάρου, η ΚΔΕΠΑΠ και το Πάρκο Πάρου που φιλοξενεί σήμερα την εκδήλωση, όλοι ενωμένοι σε μια κοινή προσπάθεια, σε μια εκδήλωση που πραγματικά είναι η σπουδαιότερη των τελευταίων ετών για το νησί της Πάρο. Περισσότερο από 500 ηθοποιοί ερασιτέχνες από όλο το Αιγαίο έχουν έρθει στο νησί και πραγματοποιούν πραγματικά καταπληκτικές παραστάσεις επαγγελματικού επίπεδου. Νομίζω ότι αυτή η συνάντηση προσφέρει στο νησί ποικιλοτρόπως σε ένα τέτοιο βαθμό που μακάρι να μπορούσαμε να κάνουμε τέτοιες εκδηλώσεις κάθε χρόνο τόσο σπουδαίες και τόσο σημαντικές. Το θέατρο γκρεμίζει τύχη, το θέατρο μας ταξιδεύει από την Αμερική, στην Ελλάδα, στην Ευρώπη, σε όλο τον κόσμο. Το θέατρο μας ταξιδεύει μέσα στον χρόνο από το παρελθόν μέχρι και σήμερα, ακόμα και στο μέλλον. Βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή στο Πάρκο Πάρου, ένα καταπληκτικό χώρο φτιαγμένο από τη Δημοτική ΑΕ και έχουμε κοντά μας και την κυρία Παπαζόη και την κυρία Βενέτη, οι οποίες θα μας πούν πολύ περισσότερα για αυτό το θέμα. Της κρίσης και όλα όσα έχουν φέρει τώρα, δουλειά θεών, ίσως το λίγησαν εγκαίρως. Αθάρματα! Τολμήσατε και δώσατε σε άλλον τα όπλα τα δικά μου! Εμένα με ρωτήσατε! Αρπόντισσα του Παρκτολού μάνα γλυκιά, σου φώναζα. Είμαστε ευτυχείς καταρχήν που φιλοξενούμε σε αυτόν τον υπέροχο χώρο του Ανοιχτού Θεάτρου του Πάρκου. Ομολογώ ότι δεν ήλπιζα ότι θα μας το επέτρεπε ο καιρός, αλλά ο θείασος της Χίου, η ομάδα της Χίου, η θεατρική, ήταν αποφασισμένη να παίξει τον φιλοκτήτη με κάθε τρόπο. Ευτυχώς ο καιρός μας ευνόησε. Είμαστε ευτυχείς λοιπόν που φιλοξενούμε μία από τις ομάδες, αλλά φιλοξενούμε και τους υπόλοιπους, οι οποίοι ως θεατές θα παρακολουθήσουν. Και είμαστε και ευτυχείς γιατί συμβάλαμε, όπως είχαμε υποχρέωση, στο να γίνει η δεύτερη θεατρική, ο δεύτερος θεατρικός χώρος της Πάρου, το Δημοτικό Θέατρο, που ήδη, το Θέατρο του Δημοτικού Σχολείου, το οποίο ήδη έχει φιλοξενήσει πανέμορφες παραστάσεις από όλο το Αιγαίο. Ελπίζουμε, εμείς θα καλέσουμε τις ομάδες να έρχονται συχνά στην Πάρο και στο Ανοιχτό Θέατρο εδώ, όποτε θέλουν θα είναι στη διάθεσή τους. Αχιλλέα, τι ανέλπιστη συνάντηση! Είχα καθίσει αυτήν εδώ την ερημιά όταν είδα τον συνάδελφο από εδώ που φύλαγε πάρκια στο καράβι. Δάκρυ! Τόση αρμύρα! Τόση ερημιά! Ούτε ένα βήμα από το θάνατο! Γι' αυτό να μην μπορεί. Γύρω κανείς να μοιραστεί δάκρυ παρήγορο. Κανείς να ημερεύσει με φιλοβάλσαμο το ματωμένο αγρίμι του. Είμαστε σε αυτόν τον υπέροχο χώρο. Έχουμε βρει την κατάλληλη παράσταση από τις ομάδες του Φιλοκτήτη, από τη θεατρική ομάδα Χίου που θα παρουσιαστεί σήμερα εδώ. Δεν νομίζω ότι θα υπήρχε καλύτερος χώρος για να παρουσιάσουμε αυτή την παράσταση. Ευχαριστούμε θερμά το Πάρκο Πάρου και ιδιαίτερα την κυρία Παπαζόη που τόσο φιλόξενα μας παραχώρησε αυτό το χώρο και μας υποδέχτηκε. Μιλάω εκ μέρους όλων των ερασιτεχνών. Όλη αυτή η ιστορία είναι τη συνάντηση, της 21ης συνάντησης ερασιτεχνικών θειάσεων Αιγαίου. Είναι πολύ ωραία για μας. Τα παιδιά είναι ενθουσιασμένα, νομίζω και το κοινό, και έτσι θα πάμε μέχρι την Κυριακή που θα τελειώσει όλο αυτό το όμορφο πανηγύρι. Κουράστηκα. Σε φωνάζω. Γεια μου, για νέο μου παιδί, πιάσε με, ρίξε με στο ηφαίστειο της Λίμνου. Ξέρεις πόσες φορές είπα να πέσω να καώ. Μήπως το ίδιο δεν έκανα στο γιο του Δία για το τόξο που κρατάς. Έλα λοιπόν, τι λες, τι σωπαίνεις, πού είσαι. Μέσα μου.
Τεχμηρή άκρη αυτή τη γη! Τι έβαλε με το νουσί. Από βράχο σε βράχο! Να ματώσω το. Ένα σου λέω. Και ο μάρτυράς μου ο Δίας. Μοιρασταλμένη από τους θεούς Ματώνης και Βογκάς. Γιατί πλησίασε στο φύλακα της κρίσης. Φίδι κρυφό στον κόρφο ενός ακάλυπτου να... Πριν σου άφησα τον ουρανό. Του Δία βουλεύματα να προσκομίσω. Μέχρι να φτάσω σε αυτή την αθάνατη αρετή. Τα ίδια οφείλεις στη μεγάλη την ένδοξη ύπαρξή σου. Θα πας μαζί με αυτόν τον άντρα στην...